Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Τώρα, μάλλον δεν γίνεται με μια νορμάλ διαδικασία η συζήτηση και το λέω αυτό γιατί. Γιατί τόσο καιρό οι φορείς της περιοχής ζητάνε να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά τώρα που ήρθε, έχει έρθει με ένα πράγμα, μια καινούργια εισήγηση. Και γι' αυτό οι άνθρωποι δεν τοποθετήθηκαν για αυτό που συζητάμε σήμερα, που είναι η εισήγηση για να εκκινήσει η διαδικασία για μια μελέτη, γιατί αυτό έχει έρθει ως εισήγηση σήμερα. Θα προσπαθήσω λοιπόν με αυτή την έννοια να πω πώς το αντιλαμβανόμαστε εμείς το συγκεκριμένο. Πράγματι, 10 μήνες σχεδόν έχουμε ακούσει διάφορα πράγματα σε σχέση με αυτό. Το έχουμε ακούσει κατά πρώτον και κύριο λόγο από παρεμβάσεις των συλλόγων της περιοχής, Επιτροπής Αγώνα, και με παρεμβάσεις παρατάξεων στο Δημοτικό Συμβούλιο και από δικής μας πλευράς. Το έχουμε ακούσει και από δηλώσεις και συναντήσεις και διαβουλεύσεις και της Δημοτικής Αρχής. Η μέχρι τώρα απάντηση ήταν ότι περιμένουμε το φορέα. Ότι είναι βασικό ζήτημα, εντάξει, είναι. Ξαφνικά, μετά από 10 μήνες, ανακαλύπτουμε ότι δεν μας φτάνει το προεδρικό διάταγμα και πρέπει να φτιάξουμε, να εκκινήσουμε τώρα μια διαδικασία για μια μελέτη. Δεν είχε ξανακουστεί αυτό μέχρι τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. 9,5 μήνες τώρα δεν είχε ξανακουστεί αυτή η φράση ότι χρειαζόμαστε μελέτη. Τώρα προέκυψε. Λέμε λοιπόν ότι μιλάμε για μια μελέτη η οποία θα είναι χρονοβόρα πανάκριβη, παρεπιπτόντως, και μοιάζει σαν να θέλουμε να σπρώξουμε το θέμα παραπίσω, γιατί αν περιμένουμε 5 χρόνια να τελειώσει η μελέτη, τόσο κρατάνε, 4-5 χρόνια, ουσιαστικά δίνουμε τον μπαλάκι στους επόμενους. Αυτό λέμε. Εμείς δεν θα το ψηφίσουμε για αυτό το λόγο. Και κοιτάξτε τώρα, μελέτη υπάρχει του Πολυτεχνείου της Θράκης. Αν θέλει επικαιροποίηση, μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα όμως. Υπάρχει μελέτη. Δεν χρειάζεται καμία εκκίνηση καινούργιας διαδικασίας μελέτης. Ένα. Δεύτερο. Το κρίσιμο ζήτημα είναι να εφαρμοστούν αυτά που προέβλεπε το ΠΙΔΕΛΤΑ, για τα οποία έχει ευθύνη ο Δήμος και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές που δεν τα έχουν κάνει. Και πρέπει να τα κάνει τώρα. Χτες. Πώς να το πω τώρα. Και είναι συγκεκριμένα πράγματα αυτά που μπορεί. Και ταυτόχρονα να γίνονται και τα υπόλοιπα παράλληλα. Και η συζήτηση για το φορέα και με ποιος και η συνεννοήση με τους άλλους Δήμους. Ναι. Αλλά ο Δήμος Αθηνών έχει ευθύνη. Συγκεκριμένη. Τι μπορεί να κάνει, μπορεί να παραλάβει τα στρατόπεδα. Από το στρατό. Τώρα να το κάνει μόνος του, χωρίς συνεννόηση με τον δημοσιογράφο ή παπάγου. Ένα. Δύο. Τι μπορεί να κάνει, να κατεταφεί στα αυθαίρετα και τα σειρματοπλέγματα. Έχει τη δικαιοδοσία, να το πω έτσι. Τρία. Μπορεί να καθαρίσει το χώρο. Υπάρχουν μπάζα, αντικείμενα, βαριά, ελαφριά. Μπορεί να το κάνει τώρα. Τέταρτο. Μπορεί να διακόψει την κυκλοφορία σε κομμάτια συγκεκριμένα, τη διαμπερή κυκλοφορία, να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία. Πέντε. Μπορεί να ενισχύσει το πράσινο. Στους χώρους που υπάρχουν ήδη. Μιλάμε για εκατοντάδες στρέμματα. Και θα περιμένουμε τη μελέτη για να κάνουμε. Μετά από 10 μήνες το θυμηθήκαμε αυτό. Είναι δηλαδή, πώς το λένε, όποιος βαριέται να ζυμώσει 10 μέρες που κοσκινίζει, πώς το λένε. Πώς τη λένε την παροιμία. Αυτό το πράγμα είναι, νιώθω ότι συζητάμε σήμερα. Λοιπόν, μελέτη υπάρχει. Ξέρετε, φαντάζομαι, το ξέρετε καλύτερα μάλλον από μένα, ότι υπάρχει ήδη συζήτηση για καινούριο ΠΙΔΕΛΤΑ. Μάλλον σε χειρότερη κατεύθυνση θα είναι. Αυτά ξέρουμε μέχρι τώρα, αυτά έχουν διαρρεύσει. Άρα πρέπει να έχουμε γραμμή άμυνας. Αλλά τη γραμμή άμυνας την κάνεις ασκώντας αυτά που έπρεπε να έχεις κάνει ήδη από το 2013. Και τελευταίο σχόλιο, και με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε που μακρηγορώ, αλλά στο προηγούμενο θέμα του Προμπονά επικαλούμασταν τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου τις παλιές. Τώρα που υπάρχουν αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου από το 2014, λέμε να φτιάξουμε μια μελέτη. Σοβαρά.